Λάρνακα, πάμε στην Κατερίνα Ιωάννου για άλλη μια πολύ έτσι, περίεργη υπόθεση. Υπό την έννοια ότι μπαίνει στο σπίτι μια γνωστή ενός 89χρονου, του κλέβει το πορτοφόλι και μετά στην προσπάθεια να το πάρει πίσω, το χτυπάει και με το όχημα. Κατερίνα, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, καλή κυρίε και κύριοι. Είναι νεαρή γυναίκα 25 ετών. Φέρεται ένα μετέρι χθες το μεσημέρι στο σπίτι του ηλικιωμένου, ο οποίος ήταν γνωστός της, δηλαδή τον επισκεπτόταν κατά αστήματα και άρπαξε το, το πορτοφόλι του που είχε μέσα χρηματικό ποσό. Τον επισκεπτόταν αυτός... έτσι από έγνοια και αγάπη ή το έκανε και άλλες φορές, απλά δεν την πήρε πρεφ ο 89χρονος. Είναι κάτι είναι που έρχεται αστυνομία κάτια, διότι η γυναίκα είναι τσιγκάνα, ήταν στην γειτονιά και πολλούσε διάφορα πράγματα αναταχτά διαστήματα. Ο ίδιος την γνώριζε. Αυτή άρπαξε το πορτοφόλι του που περιείχε χρηματικό ποσό. Κάποια στιγμή ο 89χρονος το αντιλήφθηκε, βγήκε από το σπίτι, προσπάθησε να την αποτρέψει. Εκείνη προσπαθούσε εκείνη τη στιγμή να αναχωρήσει με το αυτοκίνητό της, τον χτύπησε με το όχημα και εγκατέλειψε το σημείο. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο ισχύο, ενημέρωσαν οι γείτονες και την αστυνομία και η νεαρή εντοπίστηκε στην οικία της και εκεί παρέδωσε στην αστυνομία και μέρος των κλοπημένων χρημάτων. Να σας πω ωστόσο ότι στο αυτοκίνητο της, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι στο οποίο διαμένει, βρέθηκε και το πορτοφόλι του 89χρονου. Παραδέχθηκε ότι η ίδια ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο, χτύπησε τον ηλικιωμένο παππού και πήρε τα χρήματα. Σήμερα οδηγήθηκε και ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο διέταξε την κράτησή της για 3 ημέρες. Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι,